δεν θέλουμε να διακινδυνεύσεις, δηλαδή. Δεν θέλουμε να διακινδυνεύσεις, αλλά πήγαινε στη μέση. Δυο λεπτά, Βούλα, δεν θα σε αφήσω να μας διαβρώσεις το μυαλό αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα! Μα κύριε Αφροδίτη, μου, δυο όνομα το έτσι. Συγγνώμη, παιδί μου. Εμά δεν θέλω να μιλάμε όμως έτσι τώρα. Μα βλάκα είναι ο καμπρός σας, κύριε Αφροδίτη μου. Αυτή τη στιγμή μιλάει κάποιος άλλος. Αρνούμε τέτα μου να σε ακούει. Ειλικρινά, αρνούμε. Έλα τώρα, Νίκο. Απολογισμό της χρονιάς που φεύγει έκανε στην εκπομπή του ο Θέμος Αναστασιάδης με τις καλύτερες στιγμές που χάρισαν γέλιο μέσα στο 2008. Πτώσεις, σαρδάμ αλλά και απρόοπτα στην τηλεόραση μας χάρισαν λοιπόν γέλιο για ακόμα μία φορά. Το 50% του χωριού ζει ακόμα με τις όπες ξύλου. Κυρία Μαρία, τα λέω σωστά? Τα λέεις πολύ σωστά. Καλημέρα σας. Σωστά τα λέεις. Καλημέρα από τον κύριο Αυτιά. Καλημέρα από τον κύριο Ναυτιά. Είμαι ανιψιός της Μαρίας Κάλλας. Είναι από το γένος Δημητριάδη, δηλαδή από τις μητέρες μου το σόι. Δηλαδή η Μαρία Κάλλας, ο πραγματικό της ήταν Μαρία Καλογεροπούλου. Τι ψηφίζεις? Έχεις μια πολιτική θέση? Ο καλλιτέχνης δεν έχει δικαίωμα να λέει τι ψηφίζει. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν έχει σύνορα και η μουσική δεν έχει σύνορα. Το σημαντικό είναι ότι μπήκα στην νομική. Δηλαδή έγραψα 20 άρια και μπήκα δεύτερο στην νομική τότε. 26 Οκτωβρίου 1968 και μέσα έχει δημοσιεύσει τα ονόματα όλων των επιτυχώντων στις εξετάσεις. Ο κύριος Κούγιας βρίσκεται με 101 μόρια. Ο πρώτος της Θεσσαλονίκης είναι 142. Ο κύριος Κούγιας βρίσκεται από τη μέση και κάτω. Και μπήκα δεύτερο στην νομική τότε. 21, 39, 55, 89, 144, 233. Κούνωσε την ουρά, κούνωσε την ουρά και μας αγέρα. Συνήθως μετά το γάμο, ο γαμπυρός, παίρνει την ύφη στα χέρια. Νομίζεις ότι δεν μπορώ? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Όχι, φοβάμαι. Μην, Γιώργο, Το γυαλί!